Γεια σας. Συνεχίζεται ο κύκλος των συνεντεύξεων της ιστοσελίδας μας Kerkida.net και Digital TV εδώ από τον καταπληκτικό χώρο του Finders Bar and Grill στην Εγκομή. Αυτή τη φορά καλεσμένος ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα μαζί με τον πρόεδρο της προσφυγικής ομάδας. Πρωτού αρχίσουμε την συζήτηση με τον πρόεδρο. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την διεύθυνση του Finders Bar and Grill, εδώ όπου μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα μπέρκερ στην πρωτεύουσα, στη Λευκοσία, και ασφαλώς και μια τεράστια ποικιλία από draft beers, 17 στον αριθμό, και πολύ σύντομα αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί και εδώ θα είναι η μεγαλύτερη ποικιλία από draft beers. Μπέρκερ και μπιρίτσα, ένας ιδανικός συνδυασμός για πολλούς, και ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται και με μπαλίτσα στην τηλεόραση. Λοιπόν, πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και είσαι εδώ μαζί μας. Θέλω έτσι να μου πεις τι σημαίνει για σένα η Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ευχαριστίες και στον χώρο τον οποίο μας φιλοξενεί. Τώρα, στην ερώτησή σας, για μένα η Νέα Σαλαμίνα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Ένα σωματείο το οποίο βρίσκεται ριζωμένο, μπορώ να πω, σε εμάς, οι οποίοι, όπως ανάφερες και εσύ, ερχόμαστε από την Αμόχωστο, μια κατεχόμενη πόλη. Η Νέα Σαλαμίνα συνδέεται άμεσα με την Αμόχωστο και έτσι φέρνει, μπορώ να πω, συνδέεται και μέσα από τους προγόνους μας, η Νέα Σαλαμίνα, η οποία οι προγόνοι μας έφεραν, είναι το μόνο ζωντανό κομμάτι που ήρθε από την προσφυγιά. Εν τούτης, έχουμε έτσι ιδιαίτερους λόγους να είμαστε τόσο συνδεδεμένοι με την ομάδα, αλλά και το σωματείο μας γενικότερα. Από ποια ηλικία πηγαίνεις στο γήπεδο και βλέπεις την ομάδα? Εντάξει, παρόλο που υπήρξα ποδοσφαιριστής σε άλλες ομάδες, δεν είχα την τύχη να αγωνιστώ στη Νέα Σαλαμίνα. Από νεαρή ηλικία ξεκίνησα να παρακολουθώ, από εφηβική ηλικία παρακολουθώ τη Νέα Σαλαμίνα από κοντά. Εν τούτης, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, το έφερε η τύχη να ασχοληθώ και με τα διοικητικά της ομάδας. Όπως ξέρετε, η Νέα Σαλαμίνα δουλεύει με ένα μοντέλο καθαρά εθελοντικό, σε βάση διοικητικού συμβουλίου. Όλο το διοικητικό συμβούλιο είναι ανθρώποι οι οποίοι υπηρέτησαν την ομάδα ακόμα και από την ιδιότητα του φιλάθλου, και είναι η δεύτερη μας θητεία, το οποίο διανύουμε στα διοικητικά της ομάδας, και ελπίζουμε ότι γίνεται μια καλή διαχείριση ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είσαι μιας καλός ποδοσφαιριστής, πες μας έτσι λίγα λόγια για το που ξεκίνησες, τις ομάδες που έπαιξες, στη θέση που αγωνιζόσουν για να αγωνιστεί στην αρχή Λάρνακας μέχρι τα 26. Ακολούθως έπαιξα στον Ασύλ Λύσης και στον Ερμία Ραδιπού. Τελειώνοντας, όπως σας είπα, δέχθηκα έτσι μια πρόσκληση από τον τότε πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, από τον νυν δήμαρχο Λάρνακας, τον Ανδρέα τον Βίρα, καθώς μας ενώνει μια μακροχρόνια φιλία. Και ανάλαβα, μπορώ να πω, το ποδοσφαιρικό τμήμα, μπήκα σαν επικεφαλής. Από τότε, μια δεκαετία, είμαι πάρα πολύ κοντά στα διοικητικά της ομάδας. Και όπως σας είπα πέρσι, ανάλαβα και πρόεδρος της ομάδας, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να αναλάβετε τα ενία, την προεδρία? Εντάξει, ήταν μια σκέψη η οποία σίγουρα προβληματίστηκα. Συζήτησα με την οικογένειά μου, όμως ένιωσα έτοιμος ότι μπορώ να περάσω και από αυτό το πόστο της ομάδας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είσαι ένας πρόεδρος ο οποίος τρέχουν τα λεφτά σε ένα σωματείο, τρέχουν τα λεφτά και υπάρχουν κεφάλαια ξένα ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι ένα σωματείο το οποίο γίνεται καθημερινή μάχη, μόχθος,
καθημερινό τρέξιμο για να ανταποκριθεί στα σημερινά δεδομένα. Παρόλο σημερινά δεδομένα που ξέρουμε είναι πάρα πολύ δύσκολα, ο ανταγωνισμός πλέον έχει ξεφύγει. Όμως μέσα από τα δικά μας, όπως σας είπα, οικονομικά δεδομένα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πολύ ανταγωνιστικοί. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, μπορώ να πω. Όμως χρησιμοποιήσεις και εσύ τη λέξη επιβίωση. Ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι πλέον επιβίωση. Είναι πολύ σημαντικό, πρόεδρε, το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα έχει καλό όνομα. Μπορεί να μην δίνει τα μεγάλα, τα τεράστια συμβόλαια που δίνουν οι παραδοσιακές και οι νέες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, έχει ένα καλό όνομα, πληρώνει. Πληρώνει στην ώρα της και είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να ξέρει ότι θα πάω στη Νέα Σαλαμίνα και θα πάρω τα λεφτά. Γιατί ρωτάνε και μαθαίνουν οι ποδοσφαιριστές, το γνωρίζετε αυτό, πρωτού υπογράψει σε μια ομάδα, τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Εντάξει, μας έγινε μάθημα, μπορώ να πω. Ναι. Το 2012 βρέθηκε πάρα πολύ κοντά η ομάδα στο να, ακόμα και στο κλείσιμο. Θυμάμαι, ναι. Με πολύ σοβαρά χρέη για κακοδιαχειρίσεις που έγιναν. Και έτσι μας έγινε μάθημα και από το 2013 και μετά ακολουθείται μια πολύ σοβαρή οικονομική διαχείριση. Δεν θέλουμε να ξαναπάμε στο 2012 ή στο 2013. Θέλουμε να είμαστε σωστοί στις συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στο εμιστό προσωπικό, στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές. Γιατί, όπως είπες και εσύ, Στέγιο, είναι σημαντικό το ότι την ώρα που θα κάτσεις να διαπραγματευτείς με έναν ποδοσφαιριστή, να τον βλέπεις μέσα στα μάτια και να ξέρει ότι τόσα μπορώ, τόσα δίνω και θα τα παίρνεις. Προσεγμένη οικονομική πολιτική και απλώνετε το χέρι σας μέχρι εκεί που φτάνει. Ακριβώς. Δηλαδή, θα μπορούσατε κι εσείς να το κάνετε για να φανείτε και πιο αρεστοί στον κόσμο σας, να φέρετε κάποιους ποδοσφαιριστές με πιο ψηλά συμβόλαια. Αλλά... Εντάξει, αυτό είναι υπάρχει ημερομηνία λήξης αν το κάνεις αυτό. Είναι τα δεδομένα τα σημερινά, δεν πρέπει για μας να υπάρχουν πειραματισμοί. Mm-hmm. Όμως, για να επανέλθω και λίγο, εντάξει, κάνουμε ένα χαμηλό προϋπολογισμό, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, ακόμα και πιο κάτω. Αλλά δεν είναι εκεί τα 2,5 εκατομμύρια και μας περιμένουν να τα πάρουμε και να πληρώσουμε. Όπως αν δεν τρέξουμε, αν δεν μοχθήσουμε καθημερινά, αν δεν ενοχλήσουμε τον κόσμο της ομάδας μας, δεν θα μαζευτούν τα λεφτά. Επίσης, αλληλένδετο είναι το γεγονός ότι παίζει σχέση και η πορεία της ομάδας. Δηλαδή, όταν δεν είναι καλή η αγωνιστική πορεία της ομάδας, πάει και στο οικονομικό. Δηλαδή, λιγότερος κόσμος στο γήπεδο. Λιγότερος κόσμος, και δεν είναι εύκολο να ενοχλήσεις ένα φιλάθλο ο οποίος είναι στα κάτω του ή ένας πόστορας ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή είναι φίλος του σωματείου και όταν είναι. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα όταν είσαι στεναχωρημένος ή από μια κακή πορεία να τον ενοχλάς, δώσ' μου και λεφτά. Αυτό ισχύει όλες τις ομάδες. Είναι μια πραγματικότητα. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλουμε τουλάχιστον να κάθε χρόνο να είμαστε ανταγωνιστικοί, να ανεβαίνουμε σκαγιά προς τα πάνω και να μεγαλώνει το σωματείο όσο πιο ψηλά γίνεται, να έχουμε βήματα προόδου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εντάξει, ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας, ξέρετε, έχει απαιτήσεις. Απαιτά μια διάκριση, μπορώ να πω, και αυτό τον καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό θα έλεγα. Και είναι ένας κόσμος, έχει και αρκετό απενεργοποιημένο κόσμο η Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή, δεν είναι αυτές οι 2-3 χιλιάδες που πάνε στο γήπεδο. Η Νέα Σαλαμίνα συγκαταλέγεται μέσα στις. Εγώ θα το πω, για μένα η Νέα Σαλαμίνα είναι μέσα στις μεγάλες ομάδες. Μπορεί να μην έκανε τις πορείες, να μην πήρε τους τίτλους. Γενικότερα αυτά, αλλά είναι μια μεγάλη ομάδα. Κουβαλάει αρκετό κόσμο. Θυμάμαι τελικό κυπέλλου στο Τσίρο που γέμισε τη μια κερκίδα 6-7 χιλιάδες. Και ο πιο πρόσφατος τελικός του ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, με τον Απόλλωνα πάλι 6-7 χιλιάδες κόσμο. Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η Νέα Σαλαμίνα, εμείς που την ζούμε πρόσφατα, είναι ένας γίγαντας ο οποίος κοιμάται. Δηλαδή, όταν έρθει μια διάκριση, δεν χάθηκαν οι 6-7 χιλιάδες κόσμο. Είναι εκεί, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι απενεργοποιημένη γιατί λείπει μια διάκριση. Ακριβώς. Και αυτό είναι που μας πληγώνει, το ότι παρόλο που η ομάδα μας είναι ένα σωματείο το οποίο συγκαταλέγεται στα πρώτα σωματεία, γιατί υπάρχει και μια δημοσκόπηση που ήρθε στην αντίληψή μας. Στις πρώτες 6 ομάδες. Είναι μέσα στις πρώτες 6 ομάδες, ναι. Από πλευράς κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Εν τούτης, καταλαβαίνουμε και από την άλλη τον κόσμο ότι
νιώθει τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν διακρίσεις από άλλες ομάδες και δεν έρχεται μια διάκριση. Το 90, η οποία, το 1990 είναι αρκετά μακριά. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει και να κάνει και με την παιδεία. Δηλαδή, όταν ένα παιδί θα πάει στο σχολείο ή θα κυκλοφορήσει με φίλους, ο άλλος θα πει με κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν διακρίσεις και έπαθλα. Βέβαια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο δύσκολο για ένα νεαρό να εκφραστεί. Εν τούτης προσπαθούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά τον κόσμο, να ενεργοποιούμε όσο πιο πολλούς φίλους υποστηρίζουν την ομάδα μας. Και δεν σας το κρύβω ότι ναι, διψούμε ακόμα και εμείς που τρέχουμε καθημερινά τα θέματα της ομάδας. Θέλουμε πάση θυσία έτσι μια διάκριση. Θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο λίγο πιο μετά. Και αισθάνεσαι σαν πρόεδρος, φαντάζομαι, και την πίεση έτσι, από τον κόσμο ή πώς κυλάει το 24ωρο του Προέδρου. Εντάξει, σε μια ομάδα, παραλαμβάνω, που έχει αρκετό κόσμο. Είναι τεράστια πίεση, μπορεί να πω. Γιατί σίγουρα υπάρχει η δίψα της διάκρισης από τον κόσμο. Ειδικά και στη δική μας έδρα υπάρχει έτσι, μια έξτρα πίεση, γιατί είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο το Αμόχωστος. Θέλουμε εκεί να παίρνουμε βαθμούς, θέλουμε να παίρνουμε νίκες. Είναι η έδρα η οποία θα έρθει ο Σαλαμινέος, θα έρθει να σπρώξει την ομάδα και έχουμε έτσι έξτρα κίνητρο να δώσουμε τη χαρά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και να κάνουμε ομάδες δύσκολο το έργο τους να έρθουν να πάρουν βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό σίγουρα δημιουργά μια έξτρα πίεση. Όμως νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί πλέον τι είναι η Νέα Σαλαμίνα και πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος μας ότι με τα δικά μας δεδομένα προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι θετικό ή αρνητικό το πρόσημο σε αυτούς τους 18 περίπου μήνες που βρίσκεσαι στην Προεδρία? Εντάξει, έτσι, ένα μήνυμα απολογισμό. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που μπορούμε να χωρίσουμε. Υπάρχει έτσι, είμαι ευχαριστημένος στο ότι διατηρούμε, μπορώ να πω, τα δεδομένα όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει μια έτσι καλή, μπορώ να πω, οικονομική κατάσταση και υγιής κατάσταση γύρω από το σωματείο. Επίσης, σημαντικό το ότι νιώθω ότι υπάρχει στήριξη από την πλειοψηφία του κόσμου της ομάδας, αλλά και υπάρχει και έτσι, μπορώ να πω, και η στήριξη προς εμένα, αλλά και προς το Διοικητικό Συμβούλιο από πρώην παράγοντες και πρώην προέδρους. Δηλαδή, για μας είναι τεράστιο κομμάτι. Γιατί, να σας πω, επειδή βλέπουμε και τι υπάρχει στις άλλες ομάδες και στον ανταγωνισμό, τα σοβαρά θέματα που υπάρχει εσωστρέφεια μέσα από παράγοντες ή από φιλάθλους οι οποίοι άθελα τους ή θεληματικά τους κάνουν μια κακόπιστη κριτική στα διοικητικά συμβούλια, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Το μυστικό επιτυχίας της Νέας Σαλαμίνας, νομίζω, αλλά και από τα 2 χρόνια που ζω σαν πρόεδρος το σωματείο μας, είναι ότι υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ καλή στήριξη, ειδικά από πρώην προέδρους, αλλά και από πρώην μέλη που υπηρέτησα το Διοικητικό Συμβουλίο. Υπάρχει έτσι μια ενότητα, μπορώ να πω. Είναι σημαντικό να υπάρχει ενότητα. Ναι. Και μια σύμπνοια. Και αυτό το νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Και θέλουμε οπωσδήποτε αυτό να διατηρηθεί. Όχι μόνο επί δικής μας θητείας, αλλά και στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, χρονιές στο παρελθόν η Σαλαμίνα, η οποία ήταν διχασμένη και υπήρχε εσωστρέφεια στο σωματείο, ήταν τα πέτρινα χρόνια. Δηλαδή, ζήσαμε διαβαθμίσεις σχεδόν πολύ συχνές, γιατί υπήρχαν έτσι σοβαρά προβλήματα. Νομίζω καμία ομάδα δεν μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει η εσωστρέφεια. Και... ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια στη Σαλαμίνα είμαι ευτυχής να πω ότι ο καθένας σέβεται πλέον τους ρόλους που υπάρχουν στο σωματείο και τα πόστα τα οποία υπηρετούν κάποιοι άνθρωποι. Και έτσι είμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο. Όμως θέλω να θίξω αυτό που είπα, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πάω στα γραφεία της ομάδας και να πω σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα, όλα είναι ok. Θέλει μάχη καθημερινή να μαζευτούν αυτά τα λεφτά και θέλει και προσπάθεια στο να είναι κοντά ο κόσμος της ομάδας, γιατί είναι ο κύριος οικονομικός αιμοδότης, αλλά και το ότι χρειάζεται μια προσπάθεια να βγούμε
κυρίως στο εμπορικό τμήμα, με το να βγάλουμε προϊόντα, αλλά και διαφημίσεις μέσα από το γήπεδο, αλλά και ενέργειες άλλες, στο να έρθουν χρήματα έξτρα στο σωματείο. Mm-hmm. Πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση για να χωρίσετε με τον Χριστόδουλο Χριστόδουλου, τον πρώην προπονητή σας? Εντάξει, οφείλεται μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Ο Χριστόδουλος, οφείλω να πω ότι είναι ένας σπουδαίος χαρακτήρας και σπουδαίος άνθρωπος. Υπηρέτησε το σωματείο γύρω στα 7 χρόνια από διάφορα ποστά. Ήρθε σαν προπονητής στη U19, μετά ακολούθησε σαν βοηθός για αρκετά χρόνια και μετά του δόθηκε το χρήσμα σαν πρώτος προπονητής. Πέρσι είχαμε μια σχετικά καλή πορεία και μια έτσι εύκολη, μπορώ να πω, παραμονή. Δεν κινδυνέψαμε ούτε μέρα, μπορώ να πω, πέρσι. Ναι, ναι, ναι. Ήρθαμε και πάρα πολύ κοντά στην Εξάδα. Διεκδικήσαμε σε κάποιες αγωνιστικές να έχουμε είσοδο στην Εξάδα. Έκλεισε η χρονιά, έτσι μπορώ να πω, αρκετά καλά η περσινή, παρόλο που το τελευταίο διάστημα η ομάδα ήταν σχετικά διάφορη σε πολλούς αγώνες. Εντάξει, αυτό δεν είναι κριτήριο όμως. Έγιναν πειραματισμοί, γιατί χτίζεται η νέα ομάδα για την επόμενη σεζόν. Εν τούτοις έκλεισε μια καλή σεζόν. Δυστυχώς φέτος όμως δεν είχαμε καλό ξεκίνημα. Και είχε ανέβει ο πύχης των προσδοκιών, γιατί έγινε και καλή, πολύ καλή ενίσχυση, ναι, στο ρόστερ. Κρατήθηκε ο κόρμος ο περσινός. Έγινε, ήρθαν ποδοσφαιριστές ποιοτικοί. Ναι, δεν είχαμε, είχαμε ένα κακό ξεκίνημα, μπορώ να πω. Δεν χρειάζεται νομίζω να το λέμε. Οι αριθμοί είναι εκεί. Τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε είναι εκεί. Ναι. Δυστυχώς είμαστε σε μια δύσκολη θέση και σίγουρα οφείλεται τώρα να γυρίσουμε το κλίμα, να έρθουν οι βαθμοί για να ανεβούμε όσο πιο πάνω στον βαθμολογικό πίνακα. Όμως φανήκατε και άτυχοι με το πρόγραμμα, γιατί βγάλατε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Νομίζω ίσως και να μην ελάχιστοι βαθμοί εντός προγράμματος χάθηκαν. Δηλαδή ήταν με τις ομάδες που διεκδικούν Εξάδα, Ευρώπη, τίτλο. Ναι, ήταν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ίσως να επηρεάστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, εσείς πρόεδρε, από τις φωνές της κερκίδας, από τις φωνές των οπαδών σας για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Μειώσατε την πίεση και... Εντάξει, η πίεση ήταν αναμενόμενη, μπορώ να πω. Υπήρξε πίεση και αυτό οφείλω να το πω και βάσει το θέμα του προπονητή. Όμως, εκείνο που μας οδήγησε να πάρουμε αυτή την απόφαση είναι ότι η ομάδα κάποια παιχνίδια δεν φάνηκε ανταγωνιστική. Δηλαδή, δεχτήκαμε εύκολα γκολ και δεχτήκαμε ήττες. Έτσι σχετικά νωρίς, μπορώ να πω, από το πρώτο ημίχρονο κάποια παιχνίδια ήταν τελειωμένα. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος μας προβλημάτισε και θέλαμε και μάλλον είπαμε να κάνουμε μια αλλαγή προπονητή. Όμως, χωρίς να είναι ελαφρυντικό, σίγουρα το να παίξεις 7 παιχνίδια σε 21 μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν το πιο εύκολο. Και παίζαμε με κάποιους αντιπάλους εκτός έδρας, οι οποίοι είχαν έτσι και αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους. Όπως σας είπα, χωρίς να είναι ελαφρυντικό. Αλλά φαίνεται ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Είσαστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα παρουσία του κ. Γιάννη Νεύσκη στον πάγκο της ομάδας? Εντάξει, είχαμε την απώλεια του χθεσινού παιχνιδιού, της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Καρμιώτισσα, γιατί μας στεναχώρησε ειδικά αυτό το παιχνίδι. Γιατί βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ μέχρι το 60, ήμασταν 2-0 και έτσι μας πλήγωσε το παιχνίδι αυτό, γιατί περιμέναμε ότι, παρόλο που δεν είμαστε φιλοξενούμενοι στη δική μας έδρα, θεωρούσαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι έτσι σημαντικό για μας. Και φαινόταν ότι πηγαίνατε για ένα εύκολο τρίποντο. Όταν έγινε το 2-0, εκεί νομίζω ότι ίσως να μην πίστευσε κανείς ότι μπορεί να χαθεί το τρίποντο. Κανένας δεν πίστευσε να χαθεί. Δυστυχώς όμως, επειδή είναι ποδόσφαιρο, ακριβώς, και επειδή όλα κερδίζονται και όλα χάνονται, μας στεναχώρησε το ισόπαλο αποτέλεσμα. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια πρόοδος στην εικόνα της ομάδας γενικά. Φαίνεται ότι μπορεί η ομάδα. Υπάρχει υποπαλμός να γυρίσει πλέον την κατάσταση. Θα κριθεί σε βάθος χρόνου και ο κύριος Γιαννεύσκη ασφαλώς. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ταβάνι της Νέας Σαλαμίνας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο? Εντάξει, δεν θέλω να βάλω έτσι
άμεσους στόχους ή να θέλω να, να δώσω έτσι ταβάνι στην ομάδα. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι, και όπως είπαμε και στους ποδοσφαιριστές, είναι ξεκάθαρα να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο με στόχο την νίκη. Ο στόχος μας είναι αυτός, να πάρουμε όσο πιο πολλούς βαθμούς και στο τέλος θα δούμε πού θα φτάσουμε. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες, μας χτύπησαν αρκετές ατυχίες, μπορώ να πω. Μπορεί να γίνηκαν και αρκετά λάθη ή κάποιες αδυναμίες που έχουμε σαν ομάδα. Εν τούτης, όλο το οικοδόμημα δουλεύει για να βελτιωθεί, για να βελτιωνόμαστε. Και σίγουρα δουλεύουν και οι αρμόδιοι, οι οποίοι είναι οι επαγγελματίες μας, οι προπονητές μας και ο προπονητής, ο οποίος δουλεύουν καθημερινά για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να πάμε καλύτερα στο μέλλον. Σαν κεφάλαιο που συζητιέται πάρα πολύ για τη Νέα Σαλαμίνα, επενδυτής, υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής, υπάρχει κάτι στα σκαριά που μπορούμε να πούμε στον κόσμο της ομάδας? Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο πλέον. Έχω και προσωπική άποψη γι' αυτό. Θεωρώ ότι πλέον η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Μιλώ για το κεφάλαιο αυτό. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε, αν θέλουμε να διακριθούμε, αν θέλουμε να αγωνιστούμε σε πιο ψηλό επίπεδο, και το πιο ψηλό επίπεδο είναι Ευρωπαϊκή Ομίλη ή ακόμα και κάποιοι τίτλοι, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Υπάρχει κάτι? Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Υπήρχαν το καλοκαίρι κάποιες επαφές με κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για να ρωτήσουν, αλλά έμεινε κάπου στη μέση, δεν προχώρησε από πλευρά του. Ανταλλάξαμε κάποιες πληροφορίες, να δούμε ποιοι είμαστε, να δούμε ποιοι είναι, αλλά δεν προχώρησε το οτιδήποτε. Με ανθρώπους που ασχολούνται ήδη με το ποδόσφαιρο ή δεν έχουν την ιδιαίτερη σχέση? Ο ένας ήταν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο άλλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Κύπριος και ζει στο εξωτερικό. Ο δεύτερος δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο, μας το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Ανταλλάξαμε κάποια emails, αλλά έμεινε μέχρι εκεί, δεν υπάρχει οτιδήποτε. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι θέμα διοίκησης αυτό. Είναι ξεκάθαρα πλέον θέμα γενικής συνέλευσης. Ναι, ναι. Εάν θα πάρθει οποιαδήποτε αλλαγή του μοντέλου. Απλώς η προσωπική μου άποψη και την καταθέτω εδώ, αλλά όπως την είπα και στη γενική συνέλευση του καλοκαιριού, αλλά και σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η ποδοσφαιρική λειτουργία του σωματείου μας, γιατί πρέπει να φτάσουμε το τρένο για να μην χαθεί. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Ήδη με τους ξένους επενδυτές Πάφος και Άρης έχουν ξεφύγει, νομίζω. Υπάρχουν και παραδοσιακές ομάδες, τα μεγάλα σωματεία, τα οποία πάντα ήταν στο προσκήνιο και έχουν αρκετούς τίτλους. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για 7 με 8 ομάδες να κάνουν έναν προϋπολογισμό ίσως πενταπλάσιο από το δικό μας. Δεν είναι ότι το πιο εύκολο. Ασφαλώς, είναι δύσκολο. Σίγουρα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις και είναι απόλυτα σεβαστές. Δηλαδή και από αρκετά μέλη του σωματείου μας επιθυμούν να παραμείνει το μοντέλο όπως είναι. Εκείνο που θέλω να τους πω όμως, αλλά και να πω γενικά στον φιλάθλο κόσμο, είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο, δηλαδή από εθελοντές σαν εμάς να αφήνουμε τις οικογένειες μας, τις δουλειές μας και να τρέχουμε όλη η μέρα καθημερινά για να ανταποκριθεί η ομάδα στις υποχρεώσεις της. Σίγουρα δεν μας έβαλε κανένας το πιστόλι στον κρόταχο και μας είπε θα μπείτε εδώ, μας αρέσει, το κάνουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε το σωματείο μας, αλλά... Ναι, αλλά είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερος κόσμος και αυτό θα γίνει μόνο με επιτυχίες. Ακριβώς. Να ξεφύγει εντός και εκτός εισαγωγικών μιζέρια. Επικρατεί μια μιζέρια στις τάξεις των οπαδών της Νέας Σαλαμίνας. Είναι περήφανος κόσμος, ναι, αλλά βλέποντας και τις άλλες ομάδες και σχάτως Άρη και Πάφο να είναι εκεί. Ο Άρης κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Η Πάφος φέτος είναι από τα φαβορί. Ναι, πήρε το κύπελλο. Από τα φαβορί ο τίτλος φέτος. Ασφαλώς, τους πιάνει το παράπονο. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό λέω ότι ναι, πρέπει να μπουν κεφάλαια στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι το τμήμα το οποίο είναι τα έσοδα και τα μεγάλα έσοδα του σωματείου.
χρειάζονται κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να μπουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα για να αλλάξει και το μοντέλο. Μιλήσατε για ένα παράγοντα από την Ελλάδα, μεγάλο παράγοντα που έχει μία από τι μεγάλε ομάδε. Όχι. Ακούστηκαν τα δημοσιεύματα αυτά πρόσφατα, αλλά δεν έχουμε τίποτα υπόψη μας. Ακούστηκε κατά καιρούς το όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι. Υπήρξε κάποια επαφή? Όχι, δεν υπήρξε κάποια άμεση επαφή. Κάποια τηλεφωνήματα, κάποιοι ψιθύροι βγήκαν προς τα έξω. Το λέω δημόσια. Όχι κάτι επίσημο. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ούτε, ούτε με κάποιον άλλο μεγάλο παράγοντα. Όχι, στην δεν Ελλάδα. Απλώς από ένα γραφείο στην Ελλάδα το οποίο επενδύσε σε μια μικρομεσαία ομάδα. Ναι. Είχαμε μια επαφή μαζί τους, αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε οτιδήποτε. Ούτε αυτοί έχουν ξανά εμφανιστεί για να. Τι ζητάει η Νέα Σαλαμίνα από έναν επενδυτή, ποιο είναι το πλάνο σας? Εντάξει, είναι επειδή το δουλεύουμε, επειδή χτίζουμε σιγά σιγά και υπάρχει έτσι ένα πλάνο το οποίο αν βρεθεί κάτι να παρουσιάσουμε σε κάποιο άτομο που ενδιαφέρεται, να υπάρχει ένα πλάνο και μια δομή, μπορώ να πω. Σίγουρα είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει η εταιρεία, το ποδοσφαιρικό τμήμα, και από εκεί και πέρα ο επενδυτής, ο οποίος θα θέλει να ρίξει λεφτά και να κερδίσει, θα πρέπει να επιδιώξει σίγουρα το σωματείο μας, να υπάρχει ένα τουλάχιστον πενταετές πλάνο, να εξυπηρετήσει πλήρως τα συμφέροντα του σωματείου. Αυτό εξυπακούεται ότι και ο ίδιος θα θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα, να είναι μια κατάσταση η οποία να. Win-win. Win-win situation, να υπάρχει αυτό το πλάνο. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι κόκκινες γραμμές, τα οποία νομίζω δεν χρειάζεται να τα πούμε. Είναι το έμβλημα του σωματείου, είναι τα γήπεδα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν διοκτησία οποιοδήποτε. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια Νέα Σαλαμίνα που. Κουβαλάει από πίσω τη την αμόχωση. Ακριβώς, και το ότι υπάρχει ένα αθλητικό κέντρο πλέον υπερσύγχρονο, μπορώ να πω, το οποίο και οι ποδοσφαιριστές που εργάζονται εκεί, αλλά και οι προπονητές, μας λένε καθημερινά ότι είναι από τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ναι. Είναι όμως, πρόεδρε, μόνο για οικονομικούς λόγους για τους οποίους η Νέα Σαλαμίνα δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα παραπάνω και τα προηγούμενα χρόνια, όταν και τα budget των υπόλοιπων ομάδων ήταν πιο χαμηλά? Δεν ήταν η Πάφος και ο Άρης στο προσκήνιο? Ξεκάθαρα. Νομίζω είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους. Για κανένα άλλο λόγο. Είστε απόλυτος. Δηλαδή, όπως σας είπα, μπορεί να μην ήταν αυτές οι δύο ομάδες, αλλά έβρισκες μια ΑΕΛΑ, το πούμε, η οποία πήρε πρωταθλήματα. Πολύ πιο δυνατή από ό,τι είναι σήμερα. Μια ανόρθωση η οποία πήρε τίτλους. Αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν. Δεν ήταν εύκολο να ανταγωνιστείς αυτές τις ομάδες. Και είμαι κάθετος ότι αυτό είναι. Δηλαδή... Άρα πιστεύω ότι με την έλευση ενός επενδυτή θα ανέβει επίπεδο η Νέα Σαλαμίνα. Ακριβώς. Μιλήσατε πριν για τις προπονητικές εγκαταστάσεις που όντως η Νέα Σαλαμίνα μπορεί να περηφανεύεται για τις δικές της εγκαταστάσεις, όπως και η Ακαδημία της Νέας Σαλαμίνας, πάει αρκετά καλά, γίνεται αρκετά καλή δουλειά και βλέπουμε, νομίζω είναι κάτι που φαίνεται στο γήπεδο και τους Κύπρους ποδοσφαιριστές που αναδεικνύονται μέσα από την ομάδα. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που ανοίγεται. Μπορεί να χρειαστεί και ένα τρίμερο να συζητηθεί το θέμα ακαδημίες. Εν τούτη, μέσα από τις δικές μας δυσκολίες προσπαθούμε οπωσδήποτε να εντάξουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή στην πρώτη ομάδα, να δώσουμε ευκαιρίες σε κάποιους νεαρούς. Υπάρχει παράδοση πλέον για τη Νέα Σαλαμίνα, γιατί έχουν βγει μεγάλα ονόματα από τις ακαδημίες. Έχουν πουληθεί και πρόσφατα δύο ποδοσφαιριστές, μπορεί και περισσότεροι, με μεγάλα ποσά. Ο τελευταίος ήταν ο Ιωάννης Κωστή, ο οποίος πουλήθηκε στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Από τις ακαδημίες μας βγήκε και ο Γιάννης Κούσουλος. Ποδοσφαιριστές που μας έδωσαν μεγάλη, έτσι μπορώ να πω, σταθερότητα και στο σωματείο, γιατί όταν... Ήταν σημαντικές οικονομικές ενέσεις. Ακριβώς, δηλαδή ήρθαν λεφτά τα οποία μας βοήθησαν ώστε να γίνουν προσπάθειες για αναβάθμιση του σωματείου, γιατί σίγουρα το να χτίζεις έναν ποδοσφαιριστή από το μηδέν και να τον πουλάς κοντά στο μισό εκατομμύριο, αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστιο το κέρδος για ένα σωματείο. Και όπως σας είπα, αυτές οι πωλήσεις έγιναν σε δύσκολες εποχές.
που αντιμετωπίζαμε σοβαρά προβλήματα και έτσι μας έδωσαν βοήθεια για να. Και έχετε και τώρα ποδοσφαιριστές που είναι στο στόχαστρο κάποιων άλλων κυπριακών ομάδων και όχι μόνο, όπως για παράδειγμα ο Σεργίου και κάποιοι άλλοι να μην. Θα τους αντικήσουμε αν τους πάρουμε ονομαστικά. Ναι. Γίνονται προσπάθειες καθημερινά για αναβάθμιση της Ακαδημίας. Είχαμε και μια, πιστεύω, μια τεράστια επιτυχία να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά και μας ήδη έδειξε τα πρώτα δείγματα γραφής και μιλώ για τον Χάρη τον Νικολάου, ο οποίος ανάλαβε αθλητικός διευθυντής των Ακαδημιών της Νέας Σαλαμίνας. Ο Χάρης υπηρέτησε 10 χρόνια στην Ομόνια, νομίζω πέρασαν αρκετά ταλέντα από κοντά του. Η Ομόνια είδατε ποιους Κύπριους έβγαλε στο προσκήνιο. Έχει την εμπειρία να διαχειριστεί καταστάσεις. Ακριβώς. Ήταν μεγάλη επιτυχία για μας το ότι καταφέραμε να τον πείσουμε να έρθει για να υλοποιήσει έτσι ένα project μιας ανάπτυξης 3 ετών τουλάχιστον για να μπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα. Όπως είπες και εσύ, σίγουρα μετά τον Σεργίου ακολουθούν και άλλοι. Ήδη έγιναν επαγγελματικά συμβόλαια και μπορώ από και ονόματα. Στον νεαρό τον Καλανίδη, τον τερματοφύλακα, στον Γιώργο τον Βίχτερο, ο οποίος είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά φάνηκε άτυχος. Ναι, ήδη στα παιχνίδια της Εθνικής ήδη διακρίνεται ο ποδοσφαιριστής. Αλλά και είμαστε και σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε κάνει και δύο επαγγελματικά συμβόλαια σε δύο παιδιά 16 ετών, τον Μαυρουδί και τον Κοντόπουλο, που είμαστε σίγουροι ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα κάνουν καριέρα. Είμαστε σίγουροι αυτό ότι σιγά σιγά και αυτοί θα παίξουν στο Κυπριακό ποδοσφαίρο. Πιστεύεις τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Νέα Σαλαμίνα είναι από τις ομάδες, από τις λίγες ομάδες που πραγματικά πιστεύουν στον Κύπριο ποδοσφαιριστή? Πιστεύουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Πρέπει οπωσδήποτε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πληρώνουμε 10.000 κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν ομάδες χωρίς να ονοματίσω. Είδα παιχνίδι κυπέλλου με ομάδα δεύτερης κατηγορίας, ομάδα πρώτης κατηγορίας. Είναι λυπηρό αυτό. Πολύ λυπηρό. Να μην είχε και έναν Κύπρο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα παιχνίδι το οποίο τέλειωσε και με μεγάλο σκορ και 0 Κύπρους ποδοσφαιριστές. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σίγουρο ότι ήταν να κερδιθεί από την ομάδα πρώτης κατηγορίας. Είναι must από εσάς. Είναι εντολή προς τον προπονητή ότι πρέπει να έχουμε δύο Κύπριους τουλάχιστον στην ενδεκάδα. Ναι. Δύο Κύπροι δεν το συζητάμε καν. Αδιαπραγμάτευτο. Είναι αδιαπραγμάτευτο για δύο λόγους. Ο ένας είναι η στήριξη προς τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και το κίνητρο που δίνουμε στον Κύπριο ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί. Και οικονομική λόγη. Αλλά και οικονομική λόγη. Και όπως σίγουρα αυτό που είπατε, που είπα μάλλον, ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε τα προστήματα, αλλά υπάρχει και ένα έξτρα μπόνους από την Ομοσπονδία για χρησιμοποίηση Κύπρων. Ναι. Το έχουμε Κυπρίων ποδοσφαιριστών, το έχουμε και αυτό ανάγκη να το παίρνουμε. Είναι προϋπολογισμένο μέσα στα έσοδα μας. Είχε να παίρνει κάποια λεφτά από την ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα για τον Τσίκο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, έχει κλείσει? Όχι, υπάρχει ένα ποσό το οποίο δεν έχει εξοφληθεί. Το απαιτούμε να γίνει εξόφληση και περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Δεν είναι μεγάλο ποσό και ελπίζουμε να τελειώσει και αυτό. Πήρατε διαβεβαιώσεις από την ανόρθωση ότι θα κανονιστεί το θέμα? Ναι, πήραμε διαβεβαιώσεις, έχουμε μιλήσει και με την Ομοσπονδία και περιμένουμε οπωσδήποτε να γίνει εξοφλήση. Ωραία. Πάμε τώρα στο γηπεδικό. Ένα θέμα που νομίζω ότι σας ταλαιπωρεί, γιατί το Αμόχωστος είναι ένα γήπεδο, χρονολογείται, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Έγιναν και κάποιες προσπάθειες συναντήσεις και με την Ανόρθωση και με τον Εθνικό. Ακούσαμε για ένα ποσό περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται για να ανακαινιστούν αυτά τα τρία γήπεδα, το δικό σας, το Αμόχωστος, το Ανδρέας Παπαδόπουλος και το Δασάκι. Προκύπτει κάποιο νεότερο? Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει εδώ και αρκετά χρόνια, περίπου 3-4 χρόνια, το θέμα των τριών ομάδων πρώτης κατηγορίας, των προσφυγικών ομάδων. Είναι τρία γερασμένα γήπεδα, ναι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. τα οποία νομίζω ότι υπάρχει υποχρέωση από το κράτος να δώσει τις αμεσοδόμενες βοήθειες για να επισκευαστούν κάπως τα γήπεδα, γιατί κάθε εβδομάδα φιλοξενούν αρκετές χιλιάδες κόσμου. Είναι τρεις ομάδες παραδοσιακές της Κύπρου και οι τρεις. Προσφυγικές ομάδες. Προσφυγικές ομάδες. Εκείνο που θέλουμε να πούμε, δεν πήραμε ποτέ μεγάλα ποσά για θέματα. Έχει μείνει στον πάγο αυτό το θέμα. Υπηρετικών εγκαταστάσεων. Το παλεύουμε και αυτό καθημερινά.
Οφείλω να συγχαρώ την Επιτροπή Αδειοδότησης Σταδίων με επικεφαλή τον Γιώργο τον Καρά. Μας βοήθησε πάρα πολύ να προχωρήσουμε την υπόθεση. Πήραμε τις προσωπικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα είναι θετικός και το να βοηθήσει. Τώρα έχουμε, νομίζω, είμαστε και τρεις ομάδες κοντά, δηλαδή έχουμε καταβάλει, έχουμε τηθεί τις προδομικές, τις νέες προδομικές αιτήσεις, τις οποίες με τα νέα σχέδια και τα νέα στατικά και αντισεισμικά σχέδια, αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία έχουμε καταθέσει πλέον στις αρμόδιες αρχές, έχουμε καταθέσει στον ΚΟΑ και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή σε ένα μήνα, θα έχουμε έτσι εξέλιξη στο θέμα. Εκείνο που σίγουρα λέμε και οι τρεις ομάδες ότι δεν μας παίρνει άλλο χρόνος. Πρέπει να γίνουν γήπεδα. Είχε γίνει μια πρόταση από την κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο για να γίνει ένα κοινό γήπεδο ανάμεσα σε για την Νέα Σαλαμίνα, την Ανόρθωση και τον Εθνικό. Εντάξει, ήταν θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ρίχτηκε στο τραπέζι, εν τούτης όμως... Δεν σας βρήκε σύμφωνους. Δεν μας βρήκε σύμφωνους, ήταν προχωρημένα και οι άλλοι. Ήταν προχωρημένα τα σχέδια, ήταν προχωρημένες οι αιτήσεις. Είπαμε καλύτερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αφού είμαστε σχεδόν τελειωμένοι και με τις μελέτες μας, να πάμε με αυτό. Εντάξει, δεν έγινε έτσι, μπορώ να πω. Δεν έγινε μια υποδομή για να συζητηθεί εις βάθος αυτή η εισήγηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οφείλει η πολιτεία να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Δόθηκε και καλώς δόθηκε ένα τεράστιο ποσό στη Λεμεσό για να γίνει το γήπεδο αυτό. Που το είχε ανάγκη. Απόλυτα, το είχε ανάγκη. Είδαμε τρελά εκατομμύρια να φεύγουν για το κλειστό του μπάσκετ, το οποίο θα φιλοξενήσει... Τον όμιλο του Eurobasket. Έναν όμιλο του Eurobasket. Αυτό δεν ξέρω αν το είχε ανάγκη, δεν είμαι σε θέση να το πω, αλλά νομίζω ότι το είχε ανάγκη και η Ανόρθωση και η Νέα Σαλαμίνα και ο Εθνικός Άχνας στη στήριξη της πολιτείας. Φιλοξενούν αρκετές χιλιάδες κόσμου, προπονούν εκατοντάδες παιδιά αυτά τα σωματεία και νομίζω είναι η ώρα που πρέπει να στηριχτούν. Γιατί και τα τρία γήπεδα χτιστήκαν με πρόχειρα υλικά, μπορώ να πω, μάλλον με υλικά του τότε καιρού, μετά που έγινε ο πόλεμος, του 80, έγιναν με υλικά του 80, έγιναν, τώρα μιλούμε, είμαστε 2024. Είναι από περίπου μισό αιώνα. Ακριβώς. Και νομίζω είναι η ώρα να στηριχτεί συμφωνώ και να προχωρήσει το έργο και για τα τρία γήπεδα. Θα πρέπει, ναι. Ποια έργα χρειάζονται για το αμόχωστος, νομίζω ότι είναι αρκετά και σημαντικά, έτσι. Ναι, είναι αρκετά σημαντικά, είναι κατεδάφιση κερκιδών, είναι το να φτιαχτούν τα επίσημα θεωρία, είναι... Να αυξήσετε και την χωρητικότητα. Τι προνοεί το πλάνο, για πόσες χιλιάδες μιλάμε. Εντάξει, προνοεί ακόμα μια κερκίδα, το οποίο θα φιλοξενεί ακόμα περίπου 1500 άτομα. Θα αυξηθεί ο κόσμος που μπορεί να φιλοξενήσει το στάδιο. Mm-hmm. Θα γίνουν σύγχρονα αποδυτήρια, θα γίνουν όλοι οι χώροι οι οποίοι θα αναβαθμίσει το γήπεδο και θα το εντάξει σε μια κατηγορία η οποία μπορεί να φιλοξενήσει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Όπως επίσης και το να γίνει έτσι κάπως πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Γιατί τα νέα σχέδια τα οποία έχουμε καταθέσει είναι με πλαίσια φωτοβολταϊκό, αλλά και νέου τρόπου ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Και αυτό περιμένουμε ώστε να τελειώσει από τις αρχές του κράτους, την πολεοδομία, για να προχωρήσουμε και με τον ΚΟΑ για την εισχώρηση πλέον των κονδυλίων. Ο ΚΟΑ είναι στο πλευρό σας. Ναι, οφείλω να πω και ευχαριστώ και τον πρώην πρόεδρο του ΚΟΑ, τον κ. Αντρέα Μιχαλίδη, αλλά και τον νυν πρόεδρο, τον Γιάννη τον Ιωάννου. Μας διαβέβαιωσαν ότι θα είναι στο πλευρό μας για να υλοποιηθούν τα έργα αυτά. Είναι σημαντικό και αυτό. Πάμε, πρόεδρε, σε ένα άλλο κεφάλαιο. Είχαμε προημερών την επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της εταιρείας της Ομόνοιας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για διαφθορά που αγγίζει όλα τα φάσματα της Ομοσπονδίας, ζητώντας και την παραίτηση του πρόεδρου Γιώργου Κούμα. Εσάς πώς σας βρίσκουν αυτές οι τοποθετήσεις
Συμφωνείτε με τον κύριο Παπασταύρου? Εντάξει. Τεράστιο κεφάλαιο, οπωσδήποτε. Εκείνο που είναι η δική μας απόψη είναι ότι, και είναι ξεκάθαρη πλέον για μας, είναι ότι υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις από έναν πρόεδρο ομάδας. Σοβαρές κατηγορίες. Όμως, νομίζω το θεωρώ άδικο και από αρκετούς συναδέλφους σας να πιέζουν προέδρους ομάδων να τοποθετηθούν αυτό. Να τοποθετηθούν και να δώσουν άποψη. Σίγουρα υπάρχουν και λάθη και αδυναμίες και υπάρχουν σίγουρα και κάποια πράγματα τα οποία δεν αρέσουν. Αλλά δεν είμαι εγώ σαν πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας ή οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος σε σωματείο να κάνει το συνήγορο του οποιοδήποτε ή να το κάνει δικαστήριο και να δικάσει τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν οι αρχές, υπάρχει η αστυνομία, υπάρχουν οι ελέγχοι που οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν πλέον σοβαρές κατηγορίες από έναν πρόεδρο ομάδας. Οφείλει η πολιτεία, γιατί αγγίζει μέχρι την πολιτεία το θέμα, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να τεκμηριώσει ή να μην τεκμηριωθούν. Να τεκμηριωθούν ή να μην τεκμηριωθούν αυτά που λέει ο κ. Παπασταύρου. Και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του. Θέλω να σας αναφέρω ότι αρκετά λεφτά χάνονται από τα σωματεία να πληρωθεί μια επιτροπή, η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Ας κάνει τη δουλειά της. Αυτό λέμε εμείς. Ας ψάξει, ας προχωρήσει εις βάθος τις κατηγορίες. Αλλά από την πλευρά τη δική μας δεν μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Ήρθατε σε επαφή με τον κ. Παπασταύρου μετά τις καταγγελίες? Όχι, δεν έχουμε έρθει σε οποιαδήποτε επαφή. Ούτε προσεγγιστήκαμε από το οτιδήποτε, από τον οποιοδήποτε. Εμείς σίγουρα εκείνο που λέμε είναι ότι θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, θέλουμε να υπάρχει ένα υγιές ποδόσφαιρο, θέλουμε αυτό που δικαιόμαστε να το παίρνουμε στους αγωνιστικούς χώρους και μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Επιθυμείτε εσείς σαν Νέα Σαλαμίνα αλλαγή στην ηγεσία της ΚΟΠ? Εντάξει, τώρα δεν είναι της ώρας. Υπήρχαν εκλογές, υπήρχε η θέση εκεί. Ήταν ο κύριος Κούμας και κανένας άλλος και προχωρήσαμε με τον κύριο Κούμα. Δεν είναι θέμα τώρα να ανοίξουμε κεφάλαιο αν θέλουμε τον πρόεδρο ή αν δεν τον θέλουμε ή οτιδήποτε. Εμείς μπαίνουμε κάτω από την Ομοσπονδία. Είμαστε ένα σωματείο το οποίο, από ό,τι ξέρετε, δεν έχουμε δημιουργήσει προβλήματα ούτε με τα άλλα σωματεία, αλλά ούτε με την Ομοσπονδία. Προσπαθούμε να τηρούμε τους όρους και τους κανονισμούς και σίγουρα οφείλουμε από όλα τα σωματεία και από την Ομοσπονδία να τηρούνται αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα και τα οποία είναι συμφωνημένα. Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση που είχαν η Νέα Σαλαμίνα από την Ομοσπονδία, αλλά και από την διαιτησία? Εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και οφείλω να το πω αυτό. Δεν είχαμε οτιδήποτε προβλήματα, αλλά θέλω να θίξω και τη δική μας στάση, όπως σας είπα και πριν. Δηλαδή δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, ούτε με σοβαρά επεισόδια, ούτε με βία, ούτε με σοβαρές διαφωνίες. Παρόλο που σίγουρα υπάρχουν αδυναμίες και υπάρχουν και λάθη και υπάρχουν και παραλήψεις. Θέλουμε να βελτιωθεί οπωσδήποτε το ποδόσφαιρο, αλλά εγώ μπαίνω στο δικό μας κομμάτι και λέω ότι και η Νέα Σαλαμίνα από τη στιγμή που είναι μέλος της ΚΟΠ και αγωνίζεται στην Ομοσπονδία και αγωνίζεται στο πρωτάθλημα, οφείλει να σέβεται τους όρους, το καταστατικό, αλλά και τους κανονισμούς. Πάμε προς τις οφειλές προς το κράτος. Η δική σας ομάδα είναι από τις λίγες ομάδες που νομίζω ότι έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές. Είχαμε και μία επιστολή τελεσίγραφο από τον έφορο φορολογίας πριν από λίγες ημέρες ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν όλες οι οφειλές μέχρι το τέλος του 2024. Εντάξει, υπήρχαν καθυστερήσεις και από το δικό μας σωματείο, αλλά οφείλω να πω ότι συμμορφωθήκαμε. Τηρούμε κανονικά τους διακανονισμούς οι οποίοι επιβλήθηκαν και πληρώνουμε κανονικά. Είμαστε ακόμα και μέχρι το τέλος του χρόνου ήδη πληρωμένα. Πληρωμένες οι δικές μας οι φορολογίες και δεν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με το θέμα φορολογιών και οφείλω να παραδεχτώ ότι χαιρετίζω και την στάση του κράτους τώρα ότι ναι, όπως πληρώνουμε εμείς πρέπει να πληρώνουν όλοι και δεν μιλώ μόνο για σωματεία,
όπως πληρώνουν όλες οι εταιρείες του κόσμου γενικά και οφείλουν να πληρώνουν τις οφειλές προς το κράτος, οφείλουμε όλοι να γίνει αυτό. Να πληρώνουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιοι δεν πληρώνουν και αν κάποιοι δεν επιβάλλονται ποινές σε κάποιον που δεν πληρώνει, τότε μιλούμε ότι δεν είναι δίκαιο. Δεν τηρείται το financial fair play. Ναι, γιατί είχαν γίνει κάποιες συμφωνίες υπό κάποιες προϋποθέσεις ότι και τα σωματεία θα είχαν ένα αυξημένο ποσοστό από το στοίχημα, από τα έσοδα του στοίχηματος εκεί. Σας, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Και αυτό θέλουμε να γίνει και έχουμε έτσι συμφωνήσει στην πρόταση που έγινε της αύξησης από το 1,5 στο 3, γιατί σίγουρα είναι το πιο δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε ότι κερδίζουν πάρα πολύ από αυτό. Είναι τεράστιος ο γύρος. Ακριβώς, τεράστιος ο γύρος. Και θεωρούμε σημαντική συμβολή και στο ΑΕΠ της χώρας. Ακριβώς, και θεωρούμε άδικο το 1,5%. Και από το 1,5% παρακαλώ, στέκειο σημείωσε ότι αποκόπτεται ακόμα ένα ποσοστό και πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Γι' αυτό θεωρούμε δίκαιο το αίτημα να αυξηθεί το ποσό. Τώρα, το ότι είναι κοινό μυστικό ότι τα λεφτά αυτά έρχονται κοντά μας και μετά εμβάζονται στις φορολογίες μας ή στις κοινωνικές ασφαλίσεις, πάνε στο κράτος. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο άλλο μεγάλο, το οποίο αυτή είναι και μια διαφορά η οποία λέγονται από κάποιες ομάδες, το οποίο δεν δέχονται να αυξηθεί να πάνε σε παγιά χρέη κάποιων άλλων ομάδων. Yeah. Αυτό είναι κεφάλαιο το οποίο χειρίζεται η Ομοσπονδία. Εμείς εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ξεκάθαρα ότι θέλουμε οπωσδήποτε να αυξηθεί το 1,5 να πάει να μεγαλώσει το ποσοστό που δικαιούνται τα σωματεία. Πρόεδρε, πώς ονειρεύεστε την Νέα Σαλαμίνα στα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια, πού ονειρεύεστε ότι μπορεί να φτάσει? Εντάξει, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας σκεφτόμαστε έναν τελικό ή μια επανάληψη του τελικού του 1990, γιατί ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Εντάξει, εγώ είχα την τύχη να ζήσω και τους δύο τελικούς. Και τον τελικό στο Τσίριο, ο οποίος κερδίθηκε, ήμουν παιδί τότε το 9 χρονών, αλλά και τον τελικό στο Γασιπί απέναντι στον Απόλλωνα που χάσαμε με 1-0. Ήταν τεράστια η προσέλευση του κόσμου στην Ασσαλαμίνα. Ήταν απίστευτο από αυτό που βλέπαμε. Μέχρι και αεροπλάνα από το Αγγλία ήρθαν για τον τελικό. Ακόμα και εκεί υπάρχουν πολλοί Σαλαμινέοι, οι οποίοι μας βοηθούν, μπορώ να πω. Αυτός είναι ο στόχος με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, θα πω ψέματα του κόσμου τώρα αν πω ότι η Νέα Σαλαμίνα θα πάρει πρωτάθλημα. Είναι πιο εύκολος ο δρόμος προς το κύπελλο. Και επειδή ταιριάζουν λίγο, το πάζο ταιριάζει λίγο, να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής οδήγησε τον Ολυμπιακό στον τελικό κυπέλλου και οδήγησε και την ΑΕΛ πριν 2 χρόνια στον τελικό κυπέλλου, γιατί όχι και την Νέα Σαλαμίνα. Για να δούμε. Ποια είναι η καλύτερη σας στιγμή ως Σαλαμινέος και ποια η χειρότερη? Εντάξει, οι κακές ήταν πολλές, μπορώ να πω. Αλλά χειρότερη. Εκείνο που έτσι χαίρεται ο Σαλαμινέος είναι έτσι νίκες απέναντι σε μεγάλες, σε ομάδες οι οποίες, παραδοσιακές ομάδες οι οποίες πάνε για τίτλο ή που έτσι προπορεύονται στη βαθμολογία, όταν έρθει έτσι μια έτσι νίκη μεγάλη. Έχετε ανάγκη από αυτά τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Φέρνονται και τον κόσμο πιο κοντά στο να κερδίσεις τέτοιου είδους αντιπάλους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο. Όπως είπαμε και να μην το λέμε συνέχεια, οι προπολογισμοί παίζουν ένα τεράστιο λόγο πλέον στο ποδόσφαιρο. Εν τούτης, όταν κερδίσεις ομάδες οι οποίες κάνουν πενταπλάσιους ή εξαπλάσιους προβολισμούς, είναι τεράστια επιτυχία για το σωματείο μας. Η χειρότερη σας στιγμή? Η χειρότερη μου στιγμή σαν μέλος της διοίκησης ήταν μια ήττα που δεχτήκαμε από τον ΑΠΟΕΛ στη δική μας έδρα και επίσης ακόμα μια ήταν η περσινή, έτσι, μας πλήγωσε το 5-0 στο προημιτελικό του κυπέλλου απέναντι στην ΠΑΦΟ. Ήταν δύο ήττες οι οποίες ήταν μεγάλες σε έκταση και στεναχωριέσαι εσύ, αλλά όταν βλέπεις μικρά παιδιά να κλαίνε γιατί δέχτηκες έτσι ήττες, είναι ένας επιπλέον λόγος να στεναχωριέσαι.
Γιατί... Και σε ένα θεσμό που εναποθέτουν οι Σαλαμινέοι τις ελπίδες τους για διάκριση. Ακριβώς. Ειδικά όταν είναι παιχνίδια κυπέλλου και βλέπεις ότι ακόμα ένα-δύο παιχνίδια μπορείς να βρεις στον τελικό, σε πληγώνει, σε ενοχλεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι, όπως σας είπα, η Νέα Σαλαμίνα δεν είναι ένα σωματείο το οποίο ένα αθλητικό μόνο σωματείο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που πλέον είναι συνέστημα πλέον. Ναι. Και είναι, όπως σας είπα, είναι πολύ συνδεδεμένοι και με τον τόπο. Είμαστε συνδεδεμένοι και με την Αμόχωστο και η Νέα Σαλαμίνα φέρνει θύμησες από αυτό και υπάρχει πλέον πολύ συνέστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα σωματείο το οποίο θα πάμε να παίξει ποδόσφαιρο και να φύγουμε. Είναι ένα πράγμα πολύ διαφορετικό. Πρέπει να είσαι βαροσιώτης για να το ζήσεις αυτό ή πρέπει να είσαι πρόσφυγας μάλλον για να το ζήσεις αυτό το συναίσθημα. Όντως συνδέεται πάρα πολύ ένα ποδοσφαιρικός αγώνας με την πόλη και με τις μνήμες. Είστε ποδοσφαιρά άνθρωπος. Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν? Δύσκολη ερώτηση. Αν είχες τα εκατομμύρια, ποιον θα έφερνες στην ομάδα σου? Δεν θα ρίξω τους ποδοσφαιριστές μας. Θα πω Απόστολος Βέγγιος. Πάρα πολύ καλός επιθετικός. Τον περιμένουμε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τα κάστανα από τη φωτιά. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκαμε τεράστια καριέρα. Ναι. Έπαιξε Premier League. Δεν θέλω να δικήσω και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί υπάρχουν νομίζω αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Ικανότατος και ο Ντουρμισάη. Ναι. Έχετε παίχτες γενικότερα στην επίθεση, ειδικότερα στην επίθεση, έχετε παίχτες που ξέρετε, παίζουν... εκείνο που ας πούμε σε μια συνάντηση που είχαμε με τους ποδοσφαιριστές στα ποδητήρια, έβλεπα απέναντι μου κάποιους ποδοσφαιριστές. Και κάποιοι μπορεί να, στον περίγυρο της ομάδας, κάποιοι που μιλούσα μαζί τους μου έλεγαν ίσως να χώθηκαν οι παίχτες, ίσως να ήρθε μια πίεση. Ναι, υπάρχει μια πίεση του αποτελέσματος. Υπάρχει αυτή η πίεση. Αλλά όταν κάτσε απέναντι και δει έναν Νάρσινγκ, έναν Λουτσάνο Νάρσινγκ, ο οποίος. Εθνική Ολλανδία. Εθνική Ολλανδία, 26 συμμετοχές. Ένας Νάρσινγκ, ο οποίος σκοράρε απέναντι στη United στο Champions League. Έπαιξε στη PSV Eindhoven. Όταν δει απέναντί σου τον Απόστολο τον Βέγγιο, ο οποίος έπαιξε στην Premier League, έχει 12 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδα. Όταν δει απέναντί σου τον Ντούρμισα, ο οποίος ήταν στο ψυχοδυναμικό του Ολυμπιακού Πειραιός. Όταν δει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έκαναν καριέρα σε μεγάλες ομάδες. Δεν διανοούμε καμιά πίεση. Και αυτό είμαστε και αισιόδοξοι, ότι υπάρχει ο παλμός στην ομάδα, υπάρχει το βάρος τη προσωπικότητα. Υπάρχουν οι προσωπικότητες που μπορούν να βγάλουν την Νέα Σαλαμίνα από το. Από είναι αλήθεια. Έχετε ρόστερ που είναι για να είναι κοντά στην Εξάδα. Ακόμα μπορώ να πω. Στην 7η, 8η θέση. Παρόλο το οποίο ναι, υπάρχουν κάποιοι παίχτες κοντά στα 35, ξέρω εγώ, αλλά. Όλες οι ομάδες. Όταν μιλάς για τον Ντόμοβιτς που έπαιξε 10 χρόνια στη Φιωρεντίνα, ναι. Αντιλαμβάνεστε είναι τεράστια προσωπικότητα. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι λες. Μα έχω τους δαμέντε τους, ας πούμε. Ο Λέζιακ πρόσφερε αρκετά στην Ομόνια. Ο Λέζιακ, ο οποίος έπαιξε, έχει τεράστιο σύμβολο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που κουβαλάνε πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Υπάρχουν σύστημα. Οι Γάλλοι, ακόμα που οι δύο οι Γάλλοι που έχουμε που ήρθαν φέτος, ήταν ποδοσφαιριστές που έπαιξαν δεύτερη Γαλλία, βρέθηκαν κοντά στην πρώτη Γαλλία, ο Κεμπελέ και ο Μπαχαζά. Ναι. Δηλαδή, μιλούμε για ποδοσφαιριστές, ο τερματοφύλακας μας. Έπαιξε 4-5 χρόνια σε πρώτη κατηγορία Ελλάδας. Στον Πανετολικό, πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βλέπεις ονόματα και επειδή είμαστε κοντά στην ομάδα, βλέπουμε πώς δουλεύουν, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γυρίσει πλέον το κλίμα. Θα πάρει μπρος η ομάδα. Ποια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο? Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πλέον το μεγάλο φαβορί είναι η Πάφος. Πάφος, είναι, δεύτερο φαβορί. Είναι τεράστια, νομίζω, ήδη άνοιξε η ψαλίδα βαθμολογική, αλλά βλέπω ότι πλέον υπάρχει και διαφορά ποιότητας με τις άλλες ομάδες. Αντιλαμβάνεστε, όταν δεις κυπριακή ομάδα να παίζει σε κάποια παιχνίδια στην Ευρώπη και να τελειώνει τα παιχνίδια από το 35-40, λες ότι κάτι αλλάξει. Δεύτερο φαβορί. Εντάξει, δεύτερο φαβορί πιστεύω ότι ο Άρης ανεβάσει λίγο στροφές θα είναι πιο κοντά. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οποίες δεν ξέρεις πώς υπάρχει η νοοτροπία του προαθλισμού. Είναι η Ομόνια, η οποία μπορεί σιγά σιγά να ανεβαίνει. Το ΑΠΟΕΛ, οπωσδήποτε, είναι μια δύναμη η οποία
Θεωρώ ότι έχει ακόμα πράγματα να δώσει, γιατί υπάρχουν τεράστιες προσωπικότητες ποδοσφαιριστών. Ακόμα δεν θα ξεγράψω ούτε την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί στις πρώτες θέσεις. Αλλά όπως σας είπα, για μένα φαβορή είναι η Πάφος. Έτσι, πρωτού κλείσουμε ένα καταληκτικό μήνυμα στον μεγάλο κόσμο της Νέας Σαλαμίνας. Αν μπορείτε να του υποσχεθείτε κάτι και να ζητήσετε κάτι από αυτό. Έμαθα πάντα να είμαι ειλικρινής, ειδικά απέναντι στον κόσμο της ομάδας. Υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός στον κόσμο της ομάδας μας. Ο επιπλέον λόγος που πρέπει να είμαστε απέναντι στον κόσμο της ομάδας είναι ότι ένας κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται, και μπορώ να πω από το αγωνιστικό της ομάδας, γιατί του λείπουν οι διακρίσεις. Όμως οφείλουμε να κρατούμε θερμοπύλες στο σωματείο μας. Ο κόσμος της ομάδας οφείλει να είναι κοντά. Οφείλει να στηρίξει όλες τις δραστηριότητες του σωματείου μας. Οφείλει να βρίσκεται στο γήπεδο, γιατί νομίζω κανένας Σαλαμινίος δεν θα θέλει να χάσει τη μονάκριβη κόρη που έφερε από την αμόχωση του. Κανένας Σαλαμινέος δεν θέλει να δει την ομάδα να είναι στη μεζέρια. Θέλει την ομάδα του να είναι ψηλά, στην πρώτη κατηγορία. Θέλει να συναφέρνεται το όνομα της αμόχωσης του και θέλει να έχει έτσι ένα συναπάντημα με τους υπόλοιπους φιλάθλους στο γήπεδο. Γι' αυτό το κάλεσμα που κάνω στον κόσμο, ναι, ο κόσμος μας είναι απογοητευμένος. Υπάρχουν κάποιες χρονιές οι οποίες δυστυχώς, σαν η φετινή που δεν ήταν καλό το ξεκίνημα, υπάρχει πικρία, υπάρχει απογοήτευση. Οφείλουμε όμως να στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που κάνει η ομάδα μας να ανταποκριθεί πλήρως στο πρωτάθλημα. Εκείνο που θέλω να πω επίσης, αν μου διάει το δικαίωμα, ναι, είναι ότι η Νέα Σαλαμίνα δεν είναι μόνο στη Λάρνακα. Υπάρχει ακόμα το τμήμα του βόλεϊ στην Λεμεσό που γίνεται επίσης εξαιρετική δουλειά. Είναι μια ομάδα που διεκδικά τίτλους κάθε χρόνο. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμο επίσης Σαλαμινέων που κατοικούν στη Λεμεσό. Οφείλει να στηρίξει και το βόλεϊ ο κάθε Σαλαμινέος, γιατί είναι συγκλονιστικές οι προσπάθειες που γίνονται και από την οικογένεια Σίμου Ιωάννου και την οικογένεια Γιώργου Φαντάρου, που έχουν ψηλά το λάβαρο της Νέας Σαλαμίνας και στη Λεμεσό, όπως προσπαθούμε και εμείς στη Λάρναγα να έχουμε ψηλά τη σημαία. Λοιπόν, πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Νέα Σαλαμίνα, ό,τι καλύτερο. Πολύγες ευχαριστίες και στην διεύθυνση του Finders Bar and Grill εδώ στην Έγκομη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά.